Φίλε, φίλοι, συντρόφοι σε σύντροφοι, καλώ ήρθατε σε ακόμη ένα Star Guest, την εκπομπή που έλειπε εδώ και χρόνια από την ελληνική τηλεόραση και θα συνεχίσει να λείπει για τον απλούστατο λόγο ότι δεν προβάλλεται από την τηλεόραση αλλά από το starx.gr. Μετά από μια ανάπαυλα μια εβδομάδα λόγω των εκλογών, έχουμε νέο καλεσμένο, έναν πολυτάλαντο άνθρωπο, ο οποίο έχει κάνει από stand-up comedy μέχρι podcast, ραδιόφωνο, θέατρο, έχει κάνει τα πάντα, είναι δεινό TikToker και Instagrammer και έχει υπάρξει και μεγάλη κατίνα. Κοντά μα ο Γιάννη Κατινάκη. Α χειροκροτήσω τον εαυτό μου. Ήρθε αυτή η στιγμή. Όλα αυτά τα έχω κάνει εγώ, ε. Τώρα ναι. που τα πει, κάπω πολλά μου φάνηκαν και ωραία. Καπω χάρηκα για τον εαυτό μου και την καριέρα μου. Και είσαι μόλι 25. Μόλι 25. Πότε πρόλαβε και τα όλα αυτά. Το μόλι πια, εγώ θεωρώ ότι είμαι μεγάλο. Πολύ. Όταν ακούω αυτά, γελάω πραγματικά. <laughs> έχουμε, έχουμε double score ηλικία αυτή τη στιγμή στο στούντιο. <laughs> ακούω καμιά φορά που λένε κάτι στάντα Είμαι 30 χρονών και αρχίζει το πράγμα και γίνεται δύσκολο. Και ο <laughs> <laughs> Ας τι, α πούμε, δεν, δεν σου κάνει το κινητό τη την εφαρμογή, α πούμε. Θα σου πω πώ το σκέφτομαι εγώ. Ναι. Το μεγαλώνω. Εγώ το σκέφτομαι πάντα με το πόσο χρόνο μου απομένει. Δηλαδή, θα <laughs> 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 περίμενε. Δεν είμαι και εγώ καλά, υπάρχει είμαι ένα περίεργο μυαλό. Γι' αυτό και σε καλέσαμε. <laughs> Γι' αυτό ακριβώ, για <laughs> να αποθέσω όλη μου την ούρλα εδώ. Ναι. Ε, σκέφτομαι ότι στα 25 mm. έχω μια πενταετία ακόμη μέχρι να φτάσω στα πρώτα άντα. Ναι ακόμη το έχουμε, είμαστε καλά. Απομένει πολύς χρόνο να ζήσει. Ναι. Λέω, με το πατήσει τα άντα, οκ, okay, είσαι ακόμη καλά. Ναι. Είναι μια δεκαετία πολύ μεταβατική. Πα στα 40 και έχει ζήσει ήδη τη μισή σου ζωή. Άρα ξέρει ότι σου μένει άλλο τόσο. Εμένα αυτό το άλλο τόσο μπορεί να με πιάσει αδιανόητη τρέλα. Μετά 50 ξέρει ότι μετράς αντίστροφα. Για Α, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> Πάνω πεθάνω μου φαίνεται από σήμερα. Αλλά ναι. έχω πολύ θετική, α πούμε. Ε, όχι θετική. Έχω ελπίδα, ναι. θα πω, ότι η επιστήμη εξελίσσεται και ότι ο άνθρωπο θα ζει παραπάνω. Οπότε τα 50 δεν θα είναι τα μισά, θα είναι, α πούμε, η εφηβεία του ανθρώπου. Έχει γκριφεί ελπίδα ότι κάποτε θα προλάβει το εληξίδιο τη ναι. αιώνια ζωή. Αυτό με κάνει και κοιμάμαι. <laughs> <laughs> Μόνο με αυτή τη σκέψη <laughs> κοιμάμαι. <laughs> Η πρώτη μου σχέση για μένα ήταν πολύ καθοριστική. Α, ήταν καθοριστική. Από τα πιο σημαντικά σκαλοπάτια τη σχέση ήταν οι διακοπέ μα σε Σαμοθράκη. Ήταν σκαλοπάτι αυτό, ε. Ήταν σκαλοπάτι. Μήπω εμεί να πάρουμε το σαν σέρα, να πάει πιο γρήγορα η αφήγηση. Η δεύτερη μου σχέση έγινε μετά από λίγου μήνε. Α, πάμε στη δεύτερη τώρα. Γνωριστήκαμε σε ένα ουζερί στα πετράλωνα. Ναι, εγώ έπεινα. Ούζο. Πού το κατάλαβε. Στο ουζερί τι θα πει, φλαμούρι. Τότε συναντήθηκαν οι ματιέ μα. Ναι, κοιταχτήκατε, κάτσατε μαζί, φάγατε το μεζέ σα, δυο με τη κροκέτα. Τε προχώρησε η κατάσταση. Όχι, τώρα είναι το σημαντικό. Α, τώρα είναι το σημαντικό. Δεν σηκώθηκε ποτέ από το τραπέζι. Γιατί βαριόταν. Κάθισε όλο το βράδυ και έτρωγε κοιτώντα με στα μάτια. Λοιπόν, απλά τον είχε κόψει ηλόρδα τον άνθρωπο και ήθελε και τα δικά σου. Λε. Ναι, εγώ αυτό θα έκανα. Ε, να ξεκινήσουμε με επικαιρότητα θέλω. Επικαιρότητα. Ψήφισε την Κυριακή. Φυσικά και ψήφισα. Ναι. Από να, τι δεν μπορώ, από τι δεν θέλω να πω. Τι... Ναι, όχι, δεν χρειάζεται να πιστεί. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξή. Ε, μια από τι εκπλήξει των εκλογών αυτών ήταν ένα κόμμα που λέγεται νίκη. Το οποίο παραλίγο να μπει στη Βουλή και το οποίο έχει κάποιε απόψει οι οποίε είναι προφανώ ομοφοβικέ. Θα σου πω τι εννοώ. Mm. Α πούμε, ε, λένε ότι η σεξουαλική αγωγή που διδάσκεται στα σχολεία ε, σήμερα ε, ουσιαστικά αποτελεί μια ε, προώθηση τη ομοφιλοφιλία. Ε, το το προώθηκε... λένε με ηρωνικά, το λένε σοβαρά. Το λένε σοβαρά. Α, ah, οκ, okay. δεν το... είναι κάποιο αστείο. Ε, το λένε σωστά τα όπως όπω το λένε οι ίδιοι. Okay. Ε, Φαντάζομαι ότι εννοούν ε, ότι δεν προωθείται η κλασική οικογένεια των straight γονιών και υπάρχει αυτό το ξεστογονιό ένα γονιό, δύο ε, και των gay γονιών. Θέλω να μου πει πώ το βλέπει καταρχά και να μου πει αν πιστεύει ότι αν αυτό το κόμμα μπει στη Βουλή, γιατί είναι πολύ πιθανό, γιατί είχε 2,9 και έχουμε πάλι εκλογέ, αν πιστεύει ότι αυτό αποτελεί και μια απειλή για τα δικαιώματα των gay στην Ελλάδα όπω είναι σήμερα. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι η ομοφιλοφιλία. Δεν είναι ένα επίκτετο χαρακτηριστικό του ανθρώπου, το φέρει με τη γέννησή του. Είναι θέμα φύσης. Οπότε δεν θεωρώ ότι ένα παιδί το οποίο θα ε, κάνει σεξουαλική αγωγή, που πρέπει να γίνεται, δεν γίνεται τα παιδιά. Γιατί πολλέ γενιές, βάζω και τη δική μου μέσα, έχουμε μεγαλώσει χωρίς να έχουμε γνώσεις για το σεξ στο σχολείο έκανα σεξουαλική αγωγή. Όχι, όχι. Είναι, ανήκω και εγώ στη γενιά η οποία έχει μεγαλώσει χωρί σεξουαλική αγωγή. Είσαι σε πολύ νέο, θέλω να πω, ε, αντιπροσωπεύει τη ναι. γενιά του, την, τη, 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 τη πρόσφατη. Δεν είναι ότι. Ναι. ναι. Και, θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι τη αμάθεια ή μη μάθεια που είχαν τα παιδιά τη δική μου γενιά οφείλεται στο ότι δεν διδαχτήκαμε ποτέ σεξουαλική αγωγή. Γιατί είδαμε μετέπειτα πώ εξελίχθηκαν και αυτά τα παιδιά και πώ συμπεριφέρθηκαν κτλ. Οπότε είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο ότι έχει μπει στα σχολεία σεξουαλική αγωγή. Ε, το που είχα σκεφτεί είναι ότι παιδιά σαν εμένα που έχουμε μεγαλώσει με πρότυπα ενός straight ζευγαριού ε, λογικά θα πρέπει να έχουμε γίνει straight αν η σεξουαλικότητα επηρεάζεται από τις εικόνες που βλέπεις. Οπότε δεν έχει κάποιο νόημα όλο αυτό και θεωρώ ότι είναι πολύ παλιές, κακές ε, και κακοποιητικές απόψεις που... Αυτή αυτοί λένε, ρε παιδί μου, ότι είναι στα, ε, όταν είναι κάποιο ε, τόσο μικρό ε, όσο στο δημοτικό, α πούμε, δεν ξέρω αν τη σεξουαλική αγωγή στο δημοτικό, ότι είναι πολύ νωρί για να, ε, να βάλει το παιδί σε λειτουργία να αμφισβητήσει τη σεξουαλικότητά του. Δεν ξέρω πώ είναι. Τι ε, αμφισβήτηση θεωρείται αυτό. Η εκμάθηση θεωρείται αμφισβήτηση. Γιατί, κι αν ένα παιδί είναι ομοφυλόφιλο. Και δεν έχει μια διέξοδο να το πει, να το καταλάβει ή κάπως να... κάτι να συμβαίνει μέσα του γιατί μιλάμε για μια πολύ μικρή ηλικία. Και να το βοηθήσει αυτό το ερέθισμα που θα πάρει για να εκφραστεί πιο εύκολα μετέπειτα. Γιατί δεν... η ομοφυλοφιλία δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να θαυτεί κατά το χαλί. Οπότε ό,τι μπορούμε να γλιτώσουμε παιδιά. Μη το μη βγήκε στην επιφάνεια. Mm. Είναι κάτι το οποίο αν υπάρχει πρέπει να το εκφράσει ο άνθρωπος όμορφα, ομαλά, αβίαστα, σωστά, χωρίς, ε... Χωρί πίεση, χωρί ενοχή. Αν, δε... αν μπει αυτό το κόμμα στη Βουλή, πιστεύει ότι θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα εκφραστεί στην κοινωνία, εν πάση περιπτώσει ένα ομοφοβικό λόγο ο οποίο. πρόβλημα δε 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 δε... υπάρχει ήδη. Mm. Ομοφοβικό λόγο υπάρχει ήδη. Ναι, αλλά να εκφράζεται μέσα στο κοινοβούλιο. Ναι, θα είναι ένα έξτρα κεράσι στην τούρτα, γιατί υπάρχει ήδη τούρτα. Ε... Αν με ρωτάς αν θέλω, θεωρώ ότι οποιοδήποτε ομοφοβικό λόγο δεν, θα να έχει. Ναι. δεν θα έπρεπε να έχει βήμα. Ναι. Και υπάρχει άποψη ότι όχι, γιατί και αυτό είναι φασιστικό. Ότι να απομονώνει του ανθρώπου που έχουν ρατσιστικέ απόψει είναι και αυτό φασιστικό. Θεωρώ ότι η απομόνωση του φασισμού ευνοεί τη δημοκρατία. Το να υπάρχουν απόψει μίσου, το να υπάρχει ομοφοβία, το να υπάρχει ρατσισμό, είναι αντίπαλο τη δημοκρατία. Ε, υπάρχει η αντίληψη στου κόλπου των γκέι ότι κάποια κόμματα ε, έχουν μια πιο. Ε, ε, μια τζέντα πιο φιλική προ του γκέι. Δηλαδή, ένα γκέι που θα ψηφίσει, ε, φαντάζομαι το έχει αυτό στο μυαλό του ότι αυτό που θα ψηφίσει ε, θα, θα είναι λίγο πιο φιλελεύθερο, έτσι δεν είναι, Αρχικά. Ή, ή όλα τα μεγάλα κόμματα τα βλέπετε εξίσου, α πούμε. Έχει δύο σκέλη αυτή η απάντηση. Mm. Αρχικά δεν μπορώ να του βαλιάσω. Mm. Γκέι ε, είναι εκατομμύρια ανά τον πλανήτη. Δεν σκεφτόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Είναι απλά σεξουαλικότητά μα. Δεν μα άγει και μα φέρει η σεξουαλικότητά μα και ω προ το χαρακτήρα μα. Ε, σε μια πλειοψηφία, μπορώ να σου πω ότι σίγουρα η ψήφο μα δεν θα είναι μια ψήφο σε ένα κόμμα και σε ένα πολιτικό αρχηγό ο οποίο έχει στραφεί ενάντια στην ομοφιλοφιλία. Από εκεί και πέρα όμω, σίγουρα θα φιλτράρουμε ποιο το κάνει σαν επικοινωνιακό τρίκ και ποιο είναι αληθινό ή έστω λίγο πιο αληθινό. Τι απόψει του. Mm -hmm. Αλλά σαφέστατα θα πάμε σε ένα κόμμα και σε έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίο δείχνει και λέει ότι είναι υπέρ τη φύση και της ισότητας και των αυτονόητων, mm -hmm. όλων αυτών των αυτονόητων που δυστυχώς δεν είναι αυτονόητα. Μια που λέγαμε για παιδιά και για σχολείο, ε, εσύ σε τι ηλικία ένιωσε ε, τη σεξουαλικότητά σου όπω είναι σήμερα, ή πότε άρχισε, εν πάση περιπτώσει, να αντιλαμβάνεσαι κάτι τέτοιο. Ε, νομίζω ότι όταν αρχίζει να αντιλαμβάνεται ο μέσο άνθρωπο. Δηλαδή εκεί τέλη δημοτικού mm. που καταλαβαίνεις ότι αρχίζεις και έχεις κάποιες αθώες, ορμές. Δεν θα μην μιλήσω <χει> πολύ χήμα, καταλαβαίνουμε όλοι. Ελεύθερα. Ε, εκεί αρχίζεις γυμνασίου που καταλαβαίνεις ότι δες, δεν το έχει μόνο για να καθουράς, mm. <laughs> κάτι γίνεται. Ε, κατάλαβα ότι αρχίζει και το σώμα, το σώμα το τραβάνε τα, τα αγοράκια. Αλλά νομίζω ότι βασικά το και από πιο πριν, νομίζω ότι και από αρχέ δημοτικού, κοίταγα αγοράκια. Δηλαδή έλεγα Αγαπάω το Γιωργάκη. Τώρα mm. μου το, το, το θυμήθηκα. Mm. Ήρθε πολύ νωρί. Και εσύ, ε, πώ εκφραζόσουν σε, αυτό, σε αυτή τη σκέψη, Δηλαδή, μίλησε στου δικού σου, ε, είδε ρατσισμό από τα παιδιά τη τάξη, Πώ πώς ήταν οι πρώτε αυτέ. Ε... Στους Στου δικού μου δεν μίλησα ποτέ. Mm. Ε, μου μίλησαν εκείνοι, μου μίλησαν όμως όταν ήδη είχα δεχτεί ένα τεράστιο κύμα μίσου στο σχολείο. Στο δημοτικό ή στο, στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο. Εκεί συμβαίνουν μεγαλύτερες αγριάδες, στο γυμνάσιο. Αυτή είναι η στο γυμνασιο στο γυμνασιο εκει συμβαινουν μεγαλύτερε. αγριαδε στο γυμνασιο αυτη ειναι η μετεφυδια στο σκαλοπάτι για την εφηδία είναι μια τρέλα. Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Ένα μίσο ανεξέλεγκτο, δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτή την ηλικία και ειδικά στη δική μου εποχή. Ήταν πολύ κακό όλο αυτό. Ε, όταν λοιπόν είχα αρχίσει να δέχομαι όλο αυτό το κύμα μίσου, με πιάσανε και μου είπαν οι γονεί σου: Οι μου ναι, 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 ότι μίλα μα, υποψιαζόμαστε τι συμβαίνει, δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι για κάτι, είμαστε μαζί σου, δεν χρειάζεται να μπει σε μια διαδικασία σκέψη για το πώ να μα πει κάτι, είμαστε εδώ, βγαίνει από τη δύσκολη θέση και όλα καλά. Δηλαδή, οι γονεί μου και η οικογένειά μου ήταν πάντα μια σπίδα προστασία για μένα αυτό και να. Αυτό είναι φοβερό, είναι ναι. πάρα πολύ βοηθητικό. Ναι, δηλαδή όσο άτυχο στάθηκα στο θέμα του σχολείου, τόσο τυχερό στάθηκα στο θέμα οικογένεια. Mm. Και η οικογένεια είναι και ο πυρήνα του ανθρώπου. Είμαι πολύ τυχερό που μπορώ και στέκομαι και προέρχομαι από μια τέτοια οικογένεια που μου έδωσε τόση αγάπη και τόση στήριξη. Ε, στον αντίποδα όμω, κλείνοντα την πόρτα του σπιτιού και βγαίνοντα έξω. Ήτανε... Φοβόσουν να βγεις. Φοβόσου να πάω σχολείο. Φοβόμουν να πάω σχολείο. Ήταν ένα πράγμα ανυπόφορο. Ήταν ένα πράγμα βασανιστικό. Ήμουνα 12 χρονών. Δηλαδή, Πεδάκι. Παιδάκι. Δηλαδή, καλά-καλά δεν ήξερα εγώ τι πάει να πει ομοφιλοφιλία. Ήξερα πολύ αθώο και πολύ παιδικά ότι αχ, όταν βλέπω το Δημητράκι κάτι, κάτι συμβαίνει μέσα μου. Ναι. Όταν βλέπω την Ελενίτσα δεν συμβαίνει τίποτα. Ναι. Ε, Έχοντα λοιπόν μόνο αυτή τη γνώση του εαυτού μου και τίποτα παραπάνω, δέχτηκα πολύ μίσος. Αυτό, Γιάννη, εκφράστηκε και με, με σωματική βία ή μόνο Φυσικά, Σε χτυπούσαν δηλαδή. Ναι. Δεν ήταν τόσο συχνή η σωματική βία. Βέβαια, αυτό δεν είναι και δικαιολογία να πεις ότι εντάξει, μια φορά μη χτύπησαν μόνο, δεν είναι και κάτι, να, έχει, ναι. καμία. Ναι, ναι, ναι. Απλά σαν ποσοστό, αν θέλουμε να το πούμε έτσι, κυρίως ήταν λεκτική. λεκτικές επιθέσεις που δεχόμουν, αλλά υπήρχαν και σωματικές επιθέσεις. Και... Δεν ήθελα γενικά να βιώνω από το σπίτι μου, γιατί οι παρέες, οι τότε παρέες οι οποίες μου δημιουργούσαν τα προβλήματα, ήταν στην πλατεία, ήταν από εδώ, ήταν από εκεί, εγώ δηλαδή δεν είχα τίποτα τότε, είχα μόνο το σπίτι μου, είχα μόνο τη θαλαπορή του σπιτιού μου. Νήθως ακούμε να λένε ότι όλα καλά έξω και μόλις κλείνει η πόρτα του σπιτιού μέσα συμβαίνει μια κόλαση. Mm -hmm. Εμένα ήταν ακριβώς το αντίθετο, μόλις έκλεινε η πόρτα του σπιτιού ήταν ένας παράδεισος και μόλις έκλεινε για να βγω έξω, εκεί πέρα άρχιζε η κόλαση. Οι φίλοι σου. Δεν είχα φίλου. Δεν είχες φίλου. Κανέναν. Μία φίλη είχα μόνο, συγγνώμη, μία φίλη η οποία δεν ήταν εν τέλει και πάρα πολύ φίλη. Εντάξει, τώρα βέβαια πολλά χρόνια πριν, γυμνάσιο. Mm. Ε, την είχα ακούσει να μιλάει με τα παιδιά τα οποία μου έκαναν bullying και του έλεγε κι άλλο κι άλλο, παιδιά, κάτι του κι άλλα. Αυτή η φίλη. Αυτή φίλοι. Οπότε, το από... έχετε του φίλου. Ε, δηλαδή. Ναι. Που, πού πού στράφηκε εσύ για να βρει ένα παιδί μου εκτό από του γονεί σου, ε, σε συνομιλίκου, δεν είχε κάποια διέξοδο να γνωρίσει ένα παιδί, ο οποίο πιθανόταν να ήταν και αυτό γκέι ή αυτή Τι να ποτά. είναι γκέι κάπου, δηλαδή δεν είχε καμία διέξοδο απολύτω. Ε. Καμία απολύτω διέξοδο για πέντε χρόνια. Η μόνη μου διέξοδο ήταν, ε, ήταν η κομμωδία. Mm. Να ειναι γκει καπου δηλαδη δεν καμια διεξοδο απολυτω καμια απολυτω διεξοδο για πεντε χρονια η μονη μου διεξοδο ηταν η κομμωδια να παρακολουθώ, να εμπνέομαι και να σκέφτομαι ότι κάποια μέρα mm. αυτά που βλέπω και το πώ καταφέρνω εγώ να γελάω με αυτά που παρακολουθώ, θα το κάνω κι εγώ. Ποιου έβλεπε τότε. Έβλεπα την Τόλτσε Βίτα. Ήταν οι δύο. Οι καλύτερε μου φίλε πάντα ήταν η Μαρία Καβογιάννη και ναι. ένα Άννα Παναγιοτοπούλη. Είναι φοβερό αυτό που λε. Γι' αυτό έχω και το τουάζ πάνω μου την Τόλτσε Βίτα. Γιατί σε πολύ δύσκολε και σκοτεινέ στιγμέ τη ζωή μου, που ήμουν πάρα πολύ μόνο, ήταν οι καλύτερε μου φίλε. Και ακόμα. Δεν είναι βασικά ακόμα οι μόνε μου φίλε, αλλά τι θεωρώ ακόμα φίλε μου. Είτε ακόμα στι μοναχικέ μου στιγμέ. Είναι εκεί και νιώθω ακριβώ το ίδιο συνέστημα. Τα παιδιά αυτά που σου κάνα το bullying, το σωματικό και το λεκτικό, έτυχε να τα ξανασυναντήσει αργότερα τα μεγαλώσατε. Φυσικά. Και. Κόμματα συναντάω. Ε, κάποιοι ήρθαν και μου ζήτησαν συγγνώμη. Κάποιοι το εννοούσαν. Κάποιοι όχι. Έχει τύχει παιδί να μου ζητήσει πολύ ειλικρινά συγγνώμη έξω. Τυχαία που με πέτυχε. Και εκείνη τη χρονιά τον είδα και στο Gay Pride, από κάτω, να στηρίζει. Mm. Εκεί πέρα μόνο. Ε, 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 είναι για τους γκέι. Όχι, ήρθε mm -hmm. απλά για να στηρίξει. Mm -hmm. Εκεί πέρα λε. Όντω, ένα άνθρωπο μπορεί να αλλάξει mm -hmm. και μπορεί να εξελιχθεί. Έχει τύχει να του πετύχω απλά και να μην γίνει και τίποτα. Έχει mm -hmm. τύχει να έρθουν και να μου πούνε: Α, σε βλέπει η κοπέλα μου. Μπορώ να βγάλουμε μια φωτογραφία να τη στείλουμε. Oh, yeah. Έχουν τύχει πολλά. Yeah. Ε, δεν έχω συγχωρέ του πάντε. Ναι. Δεν έχω συγχωρέσει του πάντε. Γιατί αυτό που βίωσα δεν το βίωσαν. Και τα παιδικά ή τα θετικά μου χρόνια δεν θα γυρίσουν ποτέ πίσω. Ισχύει αυτό. Δεν συγχωρώ. η συγχώρεση σίγουρα είναι με ένα πολύ μεγάλο σκαλοπάτι για την εξέλιξη του ανθρώπου. Είμαι ειλικρινή. Δεν έχω συγχωρέσει. σήμερα πώ είναι τα πράγματα για του γκέι στην Ελλάδα, Έχει βελτιωθεί η κατάσταση για όλη την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ε, φ... Ξέρεις γιατί δεν θέλω να πω βελτιωθεί. Γιατί το ότι δεν βγαίνουμε έξω και δεν μα πετάνε πέτρε ή δεν μα σκοτώνουν. Ε. δεν είναι και κάπου. Δηλαδή, οκ, okay, ναι. Yeah. Σε είναι σχέση... αστείο να το θέλει πρόοδο. Σε σχέση με το 50, προφανώ yeah. τα πράγματα είναι καλύτερα. Yeah. Αλλά το πώ. Καλά, δεν πράγμα... λέω για το 50, αλλά τα τελευταία δεκαετία, α πούμε, σχέση με πριν από 10 χρόνια, έχει βελτιωθεί κάπω η κατάσταση. Γιατί ξέρει, υπάρχει και μεγάλη μερίδα του κόσμου που λανθασμένα πιστεύει ότι έχει αποκατασταθεί το. Τίποτα σχέμα. δεν έχει αποκατασταθεί. Ναι, Τίποτα. και μάλιστα υπάρχουν κάποιοι που λένε, Α, τι θέλουν, τώρα, αφού είναι όλοι ίση. Όχι, δεν δε πολλοί πολύ δε κόσμο δε αυτό. Όχι. Είμαστε Ισί. <σχερ> δεν έχει μπει βαθιά στο υποσυνείδητο του ανθρώπου και στον πυρήνα τη κοινωνία ότι <σχερ> είμαστε Ισί. Ισί είμαστε γιατί είμαστε τελεία. <σχερ> δεν είναι θέμα γνώμη, είναι θέμα γνώση. <σχερ> αλλά. Α, το έχω πει και πολλέ φορέ αυτό. Δηλαδή, καταντάει κλισέ, αλλά. Δεν μπαίνω στα μέσα. Δηλαδή, τελευταία φορά που μπήκα στα μέσα, δέχτηκα αγριάδα. Πόσο καιρό πριν? Τέσσερα χρόνια. Αλλά και δεν μπαίνει μέσα από τότε. Δεν μπαίνω. Αλήθεια. Δεν θέλω, τα συγχαίρομαι. Δεν θέλω να δέχομαι έστω και ένα αρνητικό βλέμμα πλέον. Πέρασα τόσα χρόνια mm. να γεμίζει αυτό το ποτήρι που πλέον ξεχύλησε. Δεν θέλω τίποτα. Ναι, χαλάω το μισό μου μισθό σε ταξί. Ναι, οκ. Okay. Ε, δεν αντέχω πια. Δεν αντέχω, δεν αντέχω να συναναστρέφομαι. Ομοφοβικό άνθρωπο, δεν αντέχω να δεχτώ ομοφοβικό βλέμμα, δεν σηκώνω τίποτα άλλο πια. Νομίζω ότι θα έχω πολύ άσχημη αντίδραση αν γίνει τώρα κάτι. Δεν ξέρω πώ θα αντιδράσω πια. Δηλαδή έτυχε τελευταία φορά πριν τώρα, κάποιου μήνε, να πηγαίνω σε ένα μαγαζί στην περιοχή μου δίπλα με τα πόδια, πέντε λεπτά με τα πόδια και να περνάει αυτοκίνητο και να φωνάζει. Μην το πω. Ταράω. Και λέω εντάξει. Μα την Παναγία, ε, φύγετε. Από μπροστά μου, από τη ζωή μου, από τη χώρα, φύγετε. Ενοχλείτε. Ρουφά το οξυγόνο. Το μόνο που κάνετε είναι να σπέρνετε μίσος. Το μόνο που κάνετε είναι να έχετε μια μίζερη ζωή. Είσαστε απέδευτοι άνθρωποι. Είσαστε άνθρωποι οι οποίοι δεν έχετε δουλέψει ούτε λίγο την προσωπική σας εξέλιξη. Δεν έχετε μορφώσει ούτε λίγο τον εαυτό σας και ενοχλείτε. Ενοχλούν. Πήγετε μακριά. Γιατί, γιατί εγώ να πήγαινω ρε φίλε μέχρι το μαγαζί τη γειτονιά μου και να ακούω το πράγμα. Mm. Δεν θέλω. Ταξί, ταξί. Να χαλά το μισθό μου, να χαλά το μισθό μου. Mm. Δεν, 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 γίνεται άλλο πια. Λοιπόν, ραδιόφωνο. Είσαι εξαιρετικό. Κάνει δεύτερη χρονιά ραδιόφωνο στη ζωή σου. Ναι. Είναι σαν να κάνει ρε παιδί μου χρόνια. Ευχαριστώ. και ήμασταν και ανταγωνιστέ για μια σεζόν. Και έλεγα, κοίτα ρε γάμο, γιατί δεν τους έχουν βάλει. Αυτό είναι η ευγενή Ρούλα Κορομιλά, λέει, λέει, Εγώ είμαι η ρούλα. <laughs> ναι, εγώ πάντα είμαι η Ελένη. <laughs> <laughs> πάντα και παντού. Λοιπόν, ε, έχει ξεκινήσει με τη Σοφία Κουρτίδου, σωστά. Ναι, Και φέτο. Ε, Πώ είναι τα πράγματα, Γιατί σα έβαλα χθε και είπα διαφορέ. Τι έγινε. Φέτο ήταν μια πολύ μεταβατική χρονιά και μια πολύ δημιουργική χρονιά στο ραδιόφωνο. Το ρυθμό 949. Το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίε. Να κάνω και το 5 με 8 Δευτέρα με Παρασκευή. Mm. Γίνεται τη τρελή κυριολεκτικά, με όποια παρέα και αν είμαι. Άρχισα πέρυσι με το σοφάκι που ήμασταν φίλοι πριν κάνουμε την εκπομπή μαζί. Ήταν δηλαδή μία δική μου ιδέα mm -hmm. να συμβεί αυτό το δίδυμο. Mm -hmm. ε, η Σοφία για δικούς της λόγους, κυρίως επαγγελματικούς και θε, θέματα χρόνου, αποφάσισε να φύγει και να ασχοληθεί παραπάνω με το τραγούδι. Mm -hmm. η Σοφία είναι κυρίως κατά βάση τραγουδίστρια. Mm -hmm. ε, οπότε είδε ότι χρονικά δεν μπορεί να ασχοληθεί τόσο όσο πρέπει με το τραγούδι. Mm -hmm. ε, οπότε έκανα για ένα διάστημα μόνος μου... Και τώρα είμαστε σε μια φάση που δοκιμάζουμε νέα πρόσωπα, πρόσωπα που πιστεύω αγαπά, και αγαπάω κι εγώ πολύ. Mm. Ε, δεν ξέρω πότε θα παίξει αυτό. Τώρα που μιλάμε, κάνω με τη φίλη μου τη Χρυσίδα, την Καγκούτη, η οποία είναι ένα υπερταλαντούχο πλάσμα. Yeah, ε, yeah. Ε, να το κορίτσι μου αυτό. Ε, ένα μυαλό το οποίο στροφάρει εγκληματικά γρήγορα, είναι πανέξυπνη. Και είναι ένα δίδυμο το οποίο εγώ το πιστεύω. Θα δούμε πώ θα πάει. Ε, και όταν έχει να κάνει και με έξυπνου ανθρώπου. Το μυαλό και το δικό σου δεν είναι σε μία αδράνεια. Mm. Όταν ο άλλο σου δίνει 10, θε να δώσει 15. Mm. Οπότε πάει καλά. Θα δούμε. Θέλω να είμαι στο ρυθμό, θέλει και ο ρυθμό να είμαι εκεί. Μ' αρέσει. Είναι μια οικογένεια ο ρυθμό. Το λέγανε και άλλοι άνθρωποι πριν πάω. Δεν είχα καταλάβει ακριβώ τι εννοούσαν. Είναι ένα πολύ παρέστικό κλίμα. Δηλαδή πάω και περνάω τέλεια από την αρχή μέχρι το τέλο. Ε, Έχει και μια άλλη πολύ γνωστή φίλη, την Σούπερ Γκίκη. Στην αρχή σα είχαμε μάθει και λίγο σαν δίδυμο. Δηλαδή. Ναι, ήμασταν. Εγώ θα περίμενα να κάνετε και ραδιόφωνο μαζί. Ε, θα σου πω γιατί δεν κάναμε. Κάτι εκεί είναι πάρα πολύ. Είναι... Πώ γνωριστήκατε με την Κική, Είναι το βάση τη ζωή μου. Είναι... Δεν αντέχω πια με την Κική. <laughs> με την Κική γνωριστήκαμε γιατί παρακολουθούσα κάποια βιντάκια που έκανα εγώ τότε. Παρακολουθούσα, παρακολουθούσα και εγώ την Κική mm -hmm. και ουσιαστικά ήμασταν ο ένα σε εισαγωγικά fan του άλλου. Αν εδώ πέρα. Οπότε εγώ με καστανό μαλλί και εκεί με μπλε μαλλιά. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν του <laughs> Είναι δύο ξαδέρφε μα. Ε, οπότε παρακολουθούσαμε ένα τον άλλον. <laughs> ε, και με το που βρεθήκαμε έγινε ένα μπαμ. Μέσω social μίλησατε λέω. Ναι, όχι, μα γνώρισαν. <laughs> ήταν ένα παιδί το οποίο με ήξερε. Α, μ' αρέσει αυτό. <laughs> μου το έπελε και εγώ τρελαίνομαι και εκεί. Και πήγα στην καφετέρια, μιλημένα δηλαδή, πήγα στην καφετέρια που δούλευε τότε σερβιτόρα, πολύ παλιά, 4-5 χρόνια πριν, δεν ξέρω <laughs> τι εγώ πόσα, ε, και από τότε άρχισε ένα έρωτα και ένα γολγοθά ταυτόχρονα. Γιατί είναι και γολγοθά ναι. σε αυτή η σχέση. Πολύ, αλλά είναι. Ε, είχε κάποια προβλήματα τα τελευταία. Ναι, είχε. Πάντα. Ε, και εκεί. Το λέει και μόνη τη. Και εκεί είναι ένα άτομο το οποίο έχει γεννηθεί για να είναι survivor. Έχει γεννηθεί και ξέρει ότι θα έχει πάντα ένα πρόβλημα. Την έζησα αυτή την ιστορία εσύ τώρα που έγινε. Την έζησα. Σαν ένα καλό φίλο ήμουν δίπλα τη όσο μπορούσα. Ε, έχει πάρει το δρόμο τη δικαιοσύνη. Ε, θα είμαι δίπλα της, ό,τι και αν γίνει. Mm. Σε κάθε φίλο μου, θα είμαι δίπλα. Την αγαπάω. Ε, σίγουρα κι εγώ και αυτοί κάνουμε λάθη. Δεν αναφέρομαι στην υπόθεση τη συγκεκριμένη, γιατί την υπόθεση δεν μπορώ και δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω, γιατί έχει πάρει το δρόμο τη δικαιοσύνη. Okay. Το μόνο που θέλω να πω σε αυτό είναι ότι καταδικάζουμε όποια μορφή βία και ειδικά την ενδοικογενειακή βία. Και θα ήθελα λίγο τα μήντε να έχουν σταθεί παραπάνω σε αυτό. Mm -hmm. Δεν στάθηκαν σε αυτό. Mm -hmm. Όσο θα έπρεπε. Ε, το κλείνω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο okay. σε αυτό. Okay. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Ε, ήθελα να πω, το ξέχασα. Θα κάνετε κάτι επαγγελματικά με την Κική μαζί. Κατήρα, και περιέγραψε την Κική το γολγοθά που ζεις. Το γολγοθά. Ναι, έλεγα ότι όλοι κάνουμε λάθη γενικά. Ότι και η έχει κάνει λάθη. Ε, και εγώ έχω κάνει λάθη. Πολλά και ξαναλέω, δεν αναφέρομαι σε αυτή την υπόθεση. Ε, αλλά με ενοχλεί λίγο η ανθρωποφαγία. Και φοβάμαι την ανθρωποφαγία. Πού αναφέρεστε τώρα. Έχει τύχει πιο παλιά, ας πούμε, να δω είτε στην Κική να την ε, κατακεραυνώνουνε. που μπορεί όντω να είχε κάνει λάθο. Mm -hmm. Όντω. Mm -hmm. Όταν όμω βλέπω τέτοιε κατάρε. Στα social. Ναι. 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 Τρομάζω. Το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό. Δεν το φοβάμαι να γίνει σε μένα, που σαφέστατα δεν θέλω και να γίνει. Αλλά λέω, ωραία, μπορεί να έκανε κάτι το οποίο να ενόχλησε. Μπορεί να είπε κάτι το οποίο να μην ήταν τόσο σωστό. Mm. Μπορεί να είπε κάτι με έναν τρόπο περίεργο, που να, να παρερμηνεύτηκε. Παρε, να mm. Πώ έφυγε σε κάποια πράγματα. Πώ μπορεί να έφυγε σε καρκίνο σε έναν άνθρωπο. Πώ μπορεί να λες, ε, 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 ψόφα, σκουπίδι, ελεηνότυπο τένιο πλάσμα. Εγώ εκεί. Να. Και πώ γίνεται από μία κουβέντα ενό ανθρώπου, δεν αναφέρομαι μόνο στην κηκή, αναφέρομαι γενικά στο κάνσελ, mm -hmm. πώ γίνεται από μία κουβέντα ενό ανθρώπου να ακυρώνεται όλη η προσωπικότητά του. Δεν έχουμε δικαίωμα στο λάθο οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι οι οποίοι εκτιθέμεθα η δουλειά μα είναι να μιλάμε. Το λόγο μα πάνω. Δεν έχουμε ένα δικαίωμα να κάνουμε ένα λάθο. Πρέπει να ακυρωθεί όλο το έργο, όλη η δουλειά και όλη η προσωπικότητά μα, αυτό με τρομάζει πάρα πολύ. Και με, με, τρομάζουν και οι κατάρε πολύ. Πάρα πολύ. Το μίσο με τρομάζει. Η τρίτη σχέση. Να σου πω, με πόσε σχέσει έχει κάνει. Έξι. Α, μέχρι να φτάσουμε στην έκτη έχουμε μέλλον. Η τρίτη λοιπόν. Να σου πω τη γνώμη μου. Ό,τι έγινε, έγινε. Δεν χρειάζεται να αναμογλέφουμε το παρελθόν. Μα τώρα είναι το καθοριστικό. Α, δεν θα το πιστέψει. Τι, η φίλη μου, μόλι μου έστειλε μήνυμα. Κάτι έγινε. Τι έγινε. Τι έγινε. Τι. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Και πρέπει να φύγει, ε. Και, και τα λέγαμε τόσο ωραία. Τόσο ωραία τα λέγαμε. Τόσο. Τι να πω. Ε, φεύγω. Φεύγω. Γιατί είναι σοβαρά τώρα. πολύ τα πράγματα. Αυτό που λένε συνέχεια όλοι ότι έχει επιλέξει να εκτίθεσαι. Άρα είναι κομμάτι τη δουλειά σου. Όχι. Το να, ε, το να τρώω όλο αυτό το σκατό τη ευχή για καρκίνο και όλο αυτό που θα έπρεπε να είναι παράνομο. Αυτό. Δεν οφείλω να το δέχομαι. Δεν οφείλω να δέχομαι κατάρες. Οφείλω να δεχτώ μια κριτική πάνω στη δουλειά μου, κάτι το οποίο μπορεί να μην άρεσε, κάτι το οποίο μπορεί να μην ήταν αστείο για κάποιον, να το πει, οκ, που κατά με προτιμώ να λέω κάτι θετικό παρά σαν σχόλιο. Αλλά ναι, οκ, okay, είναι μέσα στο παιχνίδι η κριτική. Είναι ένα άσχημος χώρο στα social, είναι πολύ σκληρός. Και όχι μόνο τα social. Ε, το να δέχομαι, λοιπόν, το φολογιό, όχι. Δεν είναι μέρος κανενός παιχνιδιού. Mm -hmm. Ούτε των media ούτε της έκθεσης. Εδώ μιλάμε για άλλη πίστα. Η ακύρωση όλης τη προσωπικότητάς μου και το τόσο τεράστιο κύμα μίσους, που δεν το έχω βιώσει ιδιαίτερα εγώ. Βλέπω όμω να γίνεται. Αυτό δεν είναι μέρος κανενός παιχνιδιού. Τελεία. Mm -hmm. Αυτό είχα να πω. Πεντηκική, συγγνώμη. Ναι. Μην τα συνέχεια. ναι, είμαι πολύ ενοχικό άνθρωπο. Για να μιλήσει, φέραμε. Είμαι πάρα πολύ ενοχικό. Είσαι. Ε, Αχ, αδιανόητα πολύ. Πάντα νιώθω ότι φταίω για κάτι. Ε, δεν θα ήθελα να ξανασυνεργαστούμε τώρα. Γιατί επειδή ακριβώ όπω είπε, είχαμε θεωρηθεί πολύ δίδυμο. Υπήρχε στη συνείδηση των όσων μα παρακολουθούσαν ε, τότε ότι είμαστε μαζί. Mm. Κάναμε και τα podcast. Οπότε αυτό πια ήρθε και έδεσε. Ναι. Ήθελα και εγώ λίγο να ξεφύγω από αυτό. Να κάνω πράγματα σαν, σαν μονάδα. Mm -hmm. Να με μάθει και ο κόσμο σαν αυτό που θέλω και εγώ και μπορώ να κάνω μόνο μου. Οπότε άρχισα τότε να κάνω και πολλέ παραστάσει μόνο μου, οι οποίε πήγαν πάρα πολύ καλά και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενο γι' αυτό. Ήρθε η πρώτη σε πιο ραδιόφωνο. Α δοκιμάσω και ένα άλλο τέρι, λοιπόν, είπα δεν θα ήθελα να συνδεθώ επαγγελματικά τόσο πολύ με έναν άνθρωπο. Μετά από κάποια χρόνια που θα έχει λίγο ξεχαστεί αυτό το διδυμάκι, ναι. θα ήθελα να ξανακάνω γιατί ταιριάζουμε. Δεν θε να γίνει τσακνή μαχαιρίτσα. Ναι, δε, ούτε στι φώτε Μαρία, που μου αρέσουν πάρα πολύ και οι δύο. Ναι, ναι. Ε, και μαζί μου άρεσαν πάρα πολύ. Για τη δική μου, για το δικό μου, για τη δική μου πορεία, θα ήθελα κάτι ναι, πιο ναι, 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 ναι. Λοιπόν, ε, τι θα κάνει την επόμενη σεζόν, Καταρχά, θα κάνει τηλεόραση καθόλου. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει η τηλεόραση. Πολύ. Mm -hmm. Δηλαδή και φέτο που ήμουν στο Just, ακόμη και αυτό το μικρό πέρασμα, πέρασα τέλεια. Παρότι κουράστηκα. Ανά εδώ, η Μαρία Φαραντούρη. <laughs> η Μαρίζα Κόμπου. Θυμάστε το τραγούδι εδώ. Ναι, ήταν το τραγούδι που έχει πολύ μεγάλη συστηματική έξα για μένα, γιατί έφυγα. <laughs> το τραγούδι, <laughs> παίγει καρά. <laughs> Έλεγα το του Μάστορα το αν με ρωτά. Ah. Ε... Ενώ είχε πολύ κούραση, γιατί ήμασταν πολλέ ώρε εκεί. Σου αρέσει όμω τηλεόραση. Ελάθηκα. Έχει προτάσει για του χρόνου, το, χρόνο. το έχει συζητήσει καθόλου. Για του χρόνου υπάρχει μια συζήτηση για ένα project το οποίο θέλουν να παρουσιάσω, ψάχνει τηλεοπτική στέγη, είναι πολύ πρώιμο στάδιο, δηλαδή δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο. Mm. Πέρυσι, φέ... φέτο δηλαδή, πέρα από το Just είχα άλλε δύο τηλεοπτικέ προτάσει, mm. τι οποίε στη μία δεν τα βρήκαμε, η άλλη δεν ήθελα εγώ. Mm. Ε, το Just ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Για, για εκπομπή, για serial, γιατί. Αν ήταν serial θα με είχε δει. Α. Όχι, βασικά δεν θα με είχε δει. Γιατί ήταν πράγμα... για πάνελ, ήταν παιδί μου. Ήταν πάνελ, ναι. Ε, δεν λέω όχι στο πάνελ. Αν, ήταν, αν είναι μια εκπομπή τύπου δέστε του. Mm. Θυμάστε το δέστε του, μου τσιμάζει Καινούριου, καινούριο. Η yeah. ε, αγαπημένη μου εκπομπή που έχει συμβεί στα τηλεοπτικά mm. χρονικά. Δεν mm. να έκανε ένα δέστε του. Δηλαδή δεν θεωρείται κάποιο πάνελ εκεί. Ναι. Δεν λέω όχι και στο παρέ, στην παρέα. Ναι. Ε, για τον χρόνο ακόμα όχι, δεν έχω κάποια συγκεκριμένη κάποια... τηλεοπτική πρόταση. Θα ήθελα να κάνω πάρα πολύ τηλεόραση. Ιδανικά κάποιο ωραίο κωμικό σύριαλ. Ναι. Ωραίο όμω κωμικό σύριαλ. Καλή κομμωδία. Έξυπνη κομμωδία. Σίγουρα συνεχίζουμε στο ραδιόφωνο. Στο ραδιόφωνο, ναι. Στάδα κόμματι. μάλλον συγγνώμη, παράσταση. Παράσταση. Θέλω να μπω και να βάλω το κεφάλι κάτω, να γράψω κάτι πολύ δυνατό και να γίνει. Το θέλει και ο κόσμο, μου το στέλνει ό,τι θέλει. Mm. έχω και εγώ πια πολύ ανάγκη. Και ό,τι έρθει. Καλό είναι να έρθει. Ε, είσαι και πολύ δραστήριο στα social. Ακούγεται πολύ παπουδίστικο αυτό που λέω. είναι πολύ δραστήριο στα social media. Και εγώ, έχω παπουδίστικη ψυχή. Μην νομίζει και εγώ. Ανέγω να τα βρω και να τα ψάξω. Δεν ξέρω πολλά από social. Ε, η περσόνα που έχει στο TikTok που έχει κάνει σε αυτά τα σκετσάκια ε, είναι μια περσόνα, ρε παιδί μου, που είναι σαν να βρίσκει συνέχεια εμπόδια στην ερωτική του ζωή. Γενικά εμπόδια παντού. Δεν είσαι έτσι εσύ όμω, είσαι. Ε, θα Ειδικά πω... τώρα που είσαι και γνωστό. Τώρα να φαντάζομαι ότι έχει ε, θαυμαστέ και. Ε, τα ίδια τα λέπα είναι πριν, ίδια τα λέπα είναι και τώρα. Ναι. Θα σου πω, η περσόνα πλέον mm. με τα σκετσάκια που κάνω έχει πάει μια δυσκολία. Πάντα σαν. Με ναι, τα, πλειοψηφία υπάρχει μια αγκομενική ταλέπα. Ναι, 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 ναι. Αλλά με έχω βάλει σε διάφορε συνθήκε να παλεύω και να ταλαιπωρούμε. Ε, δεν είναι η αλήθεια προφανώ η περσόνα. Μου είναι μια περσόνα πολύ καλά φτιαγμένη, φτιαγμένη με αγάπη. Είναι μια μίξη του παλιού, αυτό που έβλεπα τότε, Μαρία Καβογιάννη. Επίσης, το πήρε. Άννα Παναγιώτοπολη. Και μου κάνει και λίγο ελληνικό κινηματογράφο παλιό. Ρένα Βλαχοπούλου. Μπράβο, έχω βάλει πολύ Ρένα Βλαχοπούλου, έχω πάρει έμπνευση. Όλα αυτά κάτω από την ομπρέλα τη αλήθεια του Γιάννη. Mm. Τα σιναριάκια που γράφουν όλα δικά μου, σκέφτομαι. Ε, Αλλά είναι κοντά στην πραγματικότητά μου γιατί είναι το χιούμορ μου, αλλά δεν είναι τόσο κοντά στη ζωή μου. Θα πάρω έμπνευση από κάτι που θα γίνει. <Λέω> δηλαδή θα βγω με έναν τύπο ο οποίο μπορεί να μιλάει πάρα πολύ. Ρε, παιδί μου, έχει ερωτική επιτυχία αυτό λέω. δεν... Είναι... Ερωτική επιτυχία. Γιατί η περσόνα που έχει στο, στο TikTok είναι τύπο ότι. Τι μας έτυχε πάλι. Ξέρω <Λέω> ναι. Δεν είμαι αυτό, δεν είμαι <Λέω> ένα <ματαρινάκι>, δεν <Λέω> είμαι <Λέω> και ένα Τζέιμσον. Είναι μια κάπου στα μισά. Έχω ναι. ανθρώπου, εννοείται. Και ναι. με έχουν ερωτευτεί και με θέλουν ναι. και ραντεβού βγαίνω και. Ναι. Θεωρώ ότι είμαι ένα ποθητό. Νομίζω αυτό είναι υλικό για μια νέα συνέντευξη. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, δεν ξέρω αν θυμάσαι πώ έχουμε γνωριστεί. Θα θυμάμαι, θα μου το πεις, εσύ δεν στην τωλή στάξη από πριν. Έχουμε γνωριστεί <laughs> σε παράσταση <laughs> του Τάκη Ζαχαράκη. Τάκη Ζαχαράτου, ναι. Θυμάμαι, ήμουνα με την Φελίσια. Τη λένε Τσαλαπάτη. Πρώην λαπάτη. Πρώην λαπάτη. Ναι, Και την κική. Με μπλε μαλλι τότε. Ναι. Ήρθε και. Έρχομαι και ακούω. Μπορώ να το πω. Εννοείται. Και ακούω από τα χείλη σου. Συγγνώμη, μπορείτε να μου φέρετε ένα ουίσκι. Α, δεν το είπα. Αποκλείεται να το είπα. Όχι, είναι κολακευτικό γιατί με θεώρησε αρκετά νέο προφανώ για να με θεωρήσει σερβιτόρο. Είσαι νέο. Ευχαριστώ. Είσαι πάρα πολύ νέο. Ήταν ένα. Όχι, το αντίθετο του προσβλημένου. Τελικά δεν σου έφερα όμω. Δεν μου έφερε ουίσκι. Ναι. Γιατί. Γιατί είναι όντω. Δεν εξυπηρέτησε έναν άνθρωπο που ζητάει ένα ουίσκι. λοιπόν, ωραία. θε να πει κάτι για τέλο, να κλείσουμε. Θε να κάνει κάποια ευχή, να απευθυνθεί σε κάποιον. Να κάνω μια ευχή. Ό,τι σου ε, Κάνω την ίδια ευχή κάθε φορά. Τι? Τον κύριο Αλέξανδρο Ρίγα. Να με πάρει επιτέλου. Κάποια στιγμή σε ένα θέατρο ή σε ένα σιέλ που θα γράψει, γιατί τον έχω παρακολουθήσει έξω κανένα κατωτά Ξέρω ακριβώ τι θέλει να γράψει, ξέρω ακριβώ πώ θέλει να παίξω. Και παρακαλώ. Πού είναι η κάμερα? Άρτε με. Το έχω. Δεν θα χρειαστώ καν πρόβα. Αυτό. Με αυτή την ε, καθόλου απελπιστική <laughs> έκκληση <laughs> του Γιάννη Κατινάκη, θα κλείσουμε κάπου εδώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που, που ήρθε. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Και εγώ. Και φίλε και φίλοι, συντρόφοι σε σύντροφοι, ήταν ακόμα ένα star guest, ένα talk show χωρί show και με πολύ talk. Θα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σα.